Όμως εγώ τώρα μιλήσουμε πιο σοβαρά. Ναι. Λέω ότι ο Γκέντσογλου είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην πιάτσα εδώ και 6-7 χρόνια. Δηλαδή μπορεί να είναι 23, αλλά παίζοντας μπάλα είναι έξω και στον δρόμο. Έχει κάνει συμβόλαια μόνος του, έχει πάει στο εξωτερικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τη ζωή του. Την ορίζει. Την ορίζει, την προσδιορίζει ο ίδιος, βγάζει τα χρήματά του, τον εξαρτάται τη μαμά του, έχει φύγει από τη μαμά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερον, για να το συνδέσω με τον πρώτο, η Ελληνίδα μαμά μπορεί να είναι γραφική, μπορεί να, άμα είναι αλουνού μάνα, να το βρίσκουμε και γλυκό. Άμα είναι δικιά μας μάνα, σωστός, εγώ θέλω να την νίξω σαν κουνέλι, και όπως είναι κάτω, να την γυρίσω κράκ το κεφάλι με αυτά που μου λέει. Και δεν πιστεύω ότι έχει κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα. Προσωπικά. Δηλαδή, σαν μια μάνα βρίσκει πάντα όλα τα δικαιώματα στην Ελλάδα, στη Σικελία και στη Σαρδινία, να τον έχει το γιο μέχρι το θάνατο, όπως μας έλεγε ο ασκητής χθες. Δεν βρίσκω κανένα δικαίωμα, αν ο Σάββας γουστάρει να είναι με την Ηλιάδη και να κάνει παιδί με την Ηλιάδη, έτσι, να της πέφτει πλάκωμα. Ή τουλάχιστον να το εκφράζει το πλάκωμα. Και αν της εκφράζει το πλάκωμα, να το εκφράσει σπίτι. Αυτό λέω εγώ. Τι να κάνει όμως η γυναίκα που την πήρα, ρε παιδί μου. Δεν παντρεύεται η ίδια, δεν γεννάει η ίδια. Αυτό δεν είναι τηλέφωνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μετά όταν λέμε ότι ο Έλληνας άντρας είναι ευνουχισμένος, γιατί μια μάνα τον έχει πιάσει από τα τέτοια και τον πηγαίνει πέρα δόθε. Η μάνα όμως πόνεσε για να τον βγάλει, για να τα δει αυτά. Εγώ για σένα έκανα, για σένα έκανα. Μπορεί να βγει μακριά. Δεν έχει δικαίωμα. Μιλάμε για μια γυναίκα που ζει στην Καβάλα. Όπως είπα ο Άρης, σκέφτεται τι θα πει το χωριό και συγχωριανή που δεν θα πούνε ότι πήρε μια γνωστή όμορφη γυναίκα.